Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Κυρίες και κύριοι, τις δικές του εξηγήσεις για την νομοθεσία για τις εκποιήσεις έδωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόνισε ότι η μνημονιακή αυτή δέσμευση χρονολογείται από το μνημόνιο που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2012. Εξήγησε ότι ακόμη και αν δεν ήταν υποχρέωση, θα έπρεπε από μόνοι μας να αναθεωρήσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία είναι, όπως είπε, αναποτελεσματική, χρονοβόρα και ελλιπής. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Νικόλα, ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Προέδρου και να επανέλθουμε. Θέλω να κάνω ξεκάθαρο πως παράλληλα με την δυνατότητα των τραπεζών διασφαλίζονται πλήρως και τα δικαιώματα των εφιλετών που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες. Πάντως, Χρήστο, το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε και συγκεκριμένες αναφορές για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όντως, Νικόλα, όπως αναμενόταν, ο πρόεδρος Αναστασιαδής ανέφερε ότι θα υπάρξουν δύο σχέδια προστασίας της πρώτης κατοικίας, τα οποία η συμμετοχή θα ορίζεται, όπως είπε ο πρόεδρος, με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια που θα αποφασιστούν πιο μετά. Επίσης, ανέφερε ότι αν ακόμη και έτσι εξαντληθούν όλα τα περιθώρια, ο δανειολήπτης θα έχει μια τελευταία ευκαιρία για διάσωση της οικίας του μέσω αίτησης των Κυπριακών Οργανισμών Ανάπτυξης Γης, ο οποίος είτε θα αγοράζει την κατοικία με τον ιδιοκτήτη να μετατρέπεται σε ενοικιαστή με δικαίωμα επαναγοράς σε συγκεκριμένο χρόνο, είτε ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης θα επιδοτεί μέρος του επιδοκίου προς την τράπεζα. Να ακούσουμε ακόμη ένα απόσπασμα των δηλώσεων και θα επανέλθουμε με περαιτέρω πληροφορίες. Κυρίως έχει διασφαλιστεί η πλήρης εξαίρεση της πρώτης κατοικίας για το σύνολο των πολιτών από τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας μέχρι την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του πλαισίου αφαιρεγγιότητας, το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα των εξαγγελθέντων σχεδίων διασφαλίζουν πλήρως την πρώτη κατοικία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Μέχρι σήμερα ούτε μία προστασία επαρήχετο εις τον οποιονδήποτε οφειλέτη. Και πριν κλείσουμε, Χρήστο, να πούμε ότι ο πρόεδρος έδωσε και το στίγμα του νέου πλαισίου αφαιρεγγιότητας, κάτι που αναμέναν όλοι σήμερα. Κυρίως στα πολιτικά κόμματα, το πλαίσιο θα έχει 5 μηχανισμούς σύμφωνα με τον πρόεδρο, οι οποίοι θα είναι κίνητρα για βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ξεχωρίζουν οι αναφορές σε συμβούλους αναδιάρθρωσης, η παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε πτωχεύσαντες με απαλλαγή από υποχρεώσεις τους, καθώς και ο μηχανισμός για πλήρη διαγραφή μικρών χρεών σε χρεώστες οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα ούτε και περιουσίες. Να πούμε, Νικόλα, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προανήγγειλε κύκλο επαφών του Υπουργού Οικονομικών με όλα τα κόμματα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι μηχανισμοί προστασίας θα γίνουν κατανοητοί και θα διασκεδάσουν τις ανησυχίες τους. Και πριν κλείσουμε, Νικόλα, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε σε ερώτηση για τις αναφορές της κυρίας Ντέλιας Βελκουλέσκου περί πιθανής νέας μείωσης των μισθών στο δημόσιο τομέα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία τέτοια υποχρέωση, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιεί πλήρως και εκτενώς τις δεσμεύσεις όπως αυτές απορρέουν από το μνημόνιο που έχει υπογράψει με την Τρόικα. Μάλιστα, ανέφερε ότι αυτές είναι αναφορές από το ένα εκ των τριών μελών των διεθνών δανειστών. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σε λίγο τις δηλώσεις της κυρίας Βελκουλέσκου και το θέμα των μισθών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Χρήστο. Το θέμα των εκποίησεων θα συζητήσουμε.